Τελευταίες εβδομάδες μιλάμε για την αποστολή που δίνει ο Θεός και μελετάμε ιδιαίτερα συγκεκριμένα το βιβλίο του Ιωνά στην Παλαιά Διαθήκη. Και σήμερα θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Τι είναι αυτό το οποίο μας κρατάει από την εκπλήρωση της αποστολής μας? Γιατί κάνουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, σπουδάζουμε, δουλεύουμε, αθλούμαστε, περνάμε καλά, χτίζουμε, φτιάχνουμε, τρέχουμε σε πολλά και διάφορα. Αλλά αυτό που ο Θεός θέλει από μας γίνεται. Ή μάλλον να το πω αλλιώς, αυτό για το οποίο ο Θεός μας έπλασε γίνεται. Δηλαδή αν μπορεί κανείς να δει τη ζωή του ως «Είμαι εδώ, υπάρχω», όχι τυχαία, αλλά επειδή ο Θεός με έπλασε για να κάνω κάτι. Δεν θα ήμουν σε μια λογική που να λέει «Θεέ μου, εσύ που με έπλασες, πες μου τι είναι αυτό που με έφερε στην ύπαρξη για να κάνω. Δείξε μου τι είναι και δώσ' μου τη δύναμη να το κάνω». Εκεί θα βρίσκαμε όλο το νόημα της ζωής μας. Αλλά κάτι μας εμποδίζει. Τι είναι αυτά που μας εμποδίζουν? Στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωνά είδαμε έναν παράγοντα που μας εμποδίζει και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε η διατήρηση του κατεστημένου. Παράδειγμα, ο Ιωνάς, μου είπε η μαμά μου να μισώ τους Ασσύριους. Εντάξει. Και εγώ θα τους μισώ, ακόμα κι αν ο ίδιος ο Θεός έρθει να μου πει ότι πρέπει να σταματήσω να τους μισώ και πρέπει να τους αγαπώ. Όχι, ό,τι πει η μαμά μου ισχύει, τέλος. Καταλαβαίνετε. Άρα τι είναι ουσιαστικά, γινόμαστε εμείς το κατεστημένο. Ποιος είναι το κατεστημένο? Το κατεστημένο είμαι εγώ. Και το κατεστημένο δεν θέλει να προχωρήσει στην επαναστατική αποστολή που του δίνει ο Θεός. Από το δεύτερο κεφάλαιο του Ιωνά θα μπορούσα να προσθέσω κάτι άλλο που μας κρατάει, το είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, είναι ότι έχουμε ξεχάσει πόσο απίστευτο πράγμα είναι η σωτηρία που μας δίνει ο Θεός. Έχουμε ξεχάσει να λέμε κάθε μέρα πώς γίνεται και εγώ βρήκα χάρη ενώπιον του Θεού. Ο Ιωνάς το είχε ξεχάσει αυτό. Το θυμήθηκε στα βάθη της θάλασσας, μέσα σε εκείνο το ψάρι. Έτσι. Στα βάθη της θάλασσας πνίγεται ο ανυπότακτος άνθρωπος για να αναδυθεί ο υποταγμένος νέος άνθρωπος. Είναι ένα είδος βάπτισης. Στο τέταρτο κεφάλαιο του Ιωνά, το οποίο θα το δούμε την επόμενη Κυριακή, θα τονίσουμε ότι ένας παράγοντας που μας εμποδίζει στο να εκπληρώσουμε την αποστολή μας είναι η απάθειά μας, ο εγωισμός μας, είναι ότι έχουμε θεοποιήσει τον εαυτό μας και τη βόλεψή μας και την άνεσή μας. Αλλά σήμερα είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο. Και σήμερα θέλω να εστιάσω σε έναν παράγοντα που μας εμποδίζει από το να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Και αυτός είναι ο φόβος μας. Ο φόβος μας για το άγνωστο. Κάθε φορά που κάποιος κάνει μια επένδυση, την κάνει με κάποιο φόβο για το αν θα του φέρει κέρδος ή ζημία. Το μέλλον είναι άγνωστο, το παρόν είναι στα χέρια μας, αλλά το παρόν είναι η ώρα των αποφάσεων. Το μέλλον είναι ο χώρος της αβεβαιότητας. Άρα για αυτή η απόφαση τι καρπό θα φέρει, η άλλη απόφαση τι καρπό θα φέρει. Και όταν ερχόμαστε στην αποστολή που μας δίνει ο Θεός, είναι γεγονός ότι μας καλεί σε αποφάσεις το παρόν, οι οποίες είναι ρυψοκίνδυνες. Δεν είναι ο Θεός ένας από τους καλούς θεούλιδες που μπορείς να βρεις σε άλλες αγορές, που σου λέει «Μπράβο, έτσι όπως είσαι, σε θέλω, μην εκεί, κάτσε στον καναπέ σου, μη σηκώνεσαι». Βολεμένος να είσαι, αυτό είναι το πιο σημαντικό στη ζωή σου. Όχι, ο Θεός ο δικός μας λέει ότι όχι, πρέπει να δεις τον εαυτό σου και τη ζωή σου και την αποστολή σου και τα πάντα διαφορετικά. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε τον παρόντα κόσμο στον οποίο ζούμε, που είναι ορατός, λαμπρός, ελκυστικός, σαφής. Απ' την άλλη πλευρά είναι ο Θεός και το μέλλον όπου εκείνος πρεσβεύει. Ο μέλλοντας κόσμος, ο αόρατος, ο λαμπρός αλλά αόρατος, που λες μήπως είναι όνειρο. Νεφελώδης, ασαφής θα πει κανείς. Μήπως ανύπαρκτος, μήπως ανέφικτος. Και όταν έρχεται η σκέψη ότι πρέπει να κηρύξω σε ανθρώπους εδώ στον ορατό κόσμο και να τους μιλήσω για αυτόν τον αόρατο κόσμο στον οποίο πιστεύω, στον αυτόν που έρχεται, έχω ένα φόβο. Θα γελάσουν
Οι άλλοι θα γελάσουν μαζί μου, θα με χλεβάσουν, θα πούνε ότι είμαι ξεπερασμένος. Όπως θυμάστε, όταν ξεκινάει όλη η υπόθεση του Θεού με τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Αβραάμ και ο Θεός του μιλάει, πρώτο πράγμα που κάνει ο Αβραάμ είναι να γελάσει. Και μετά το πρώτο πράγμα που κάνει η γυναίκα του είναι να γελάσει. Αυτό που ο Θεός μας λέει να πούμε σε αυτόν τον κόσμο, σε κάποιους ανθρώπους προκαλεί το γέλιο, φαίνεται εντελώς απίστευτο. Και αυτός ο φόβος του μέλλοντος, αυτός ο φόβος της απόρριψης, είναι ένας από τους κύριους λόγους που όταν βγαίνουμε σε αυτή τη ζωή, πολλές φορές κρατάμε το στοματάκι μας κλειστό, φοβόμαστε να μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό, γιατί φοβόμαστε και αυτή την αντίδραση. Είναι μια δειλία. Μας καλεί ο Θεός να μιλήσουμε σε έναν κόσμο που τον απορρίπτει. Με άλλα λόγια, ο Θεός ουσιαστικά μας λέει, κοιτάξτε να δείτε, ένα μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου με απορρίπτει. Αν είστε δικοί μου, θέλω να νιώσετε μαζί μου λίγο αυτή την απόρριψη. Όχι να τη νιώθω μόνο εγώ, Θεός. Νιώστε κι εσείς. Σήμερα λοιπόν θέλω να δούμε λόγους να μην φοβόμαστε. Και πρώτος λόγος να μην φοβόμαστε είναι ο εξής. Μη φοβάσαι το μέλλον, μη φοβάσαι την απόρριψη, μη φοβάσαι την αποτυχία. Να φοβάσαι το Θεό. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικότερο. Κοιτάξτε στην περικοπή μας, κεφάλαιο 3 του Ιωνά, τα εδάφια 1-2. Διαβάζουμε το εξής. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου λέγον, σηκώθητη ύπαγης Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίο εγώ λαλώ προσέ. Θέλω να προσέξετε εδώ το εξής. Πρώτα απ' όλα, τα εδάφια αυτά είναι αρκετά παράλληλα με το πρώτο κεφάλαιο του Ιωνά και το εδάφιο 1. Εκεί διαβάσαμε, έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν τον Ιών του Αμαθή λέγον, σηκώθητη ύπαγη στην Ινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβη αυτών ανέβη ενώπιόν μου. Άρα λοιπόν, είναι στο τρίτο κεφάλαιο πρώτο εδάφιο και πρώτο κεφάλαιο πρώτο εδάφιο, είναι αρκετά παράλληλα τα εδάφια. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε, πούμε το εξής, ότι καλούμαστε να φοβηθούμε τον Θεό πρώτα και πάνω απ' όλα, και πρέπει να τον φοβηθούμε διότι οι εντολές του είναι σοβαρές. Έχουμε αυτά τα δύο εδάφια που είναι παρόμοια, αλλά στο πρώτο κεφάλαιο διαβάσαμε ότι έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωνάν. Στο τρίτο κεφάλαιο λέει, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωνάν εκ Δευτέρου. Για σκεφτείτε, ο Θεός όπου αλλού μιλάει, μιλάει μία φορά και γίνεται. Στη δημιουργία όταν ο Θεός μίλησε και είπε γεννηθεί το φως, το είπε μία φορά. Δεν είπε γεννηθεί το φως. Τι γίνεται, θα γίνει κανένα φως, τι γίνεται. Κάτσε να το ξαναπώ, μήπως δεν μ' ακούσατε. Γεννηθεί το φως. Δεν αναγκάστηκε να το ξαναπεί. Πώς θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, να τολμήσει κανείς, να αντισταθεί στον Λόγο του Θεού. Είπαμε την προηγούμενη Κυριακή για το δεύτερο κεφάλαιο του Ιωνά, ότι πολλοί λένε για την ιστορία του Ιωνά ότι είναι ένα παραμύθι, πώς γίνεται τώρα να μπει και σε ένα ψάρι κτλ. Και να καταπίνει ένα κήτο σε έναν άνθρωπο και να τον διατηρεί ζωντανό. Όμως δεν είναι εκεί το απίστευτο, όπως είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Το απίστευτο είναι ότι υπάρχει ένας Θεός που διατάζει τους ανέμους και τη θάλασσα και τα ψάρια και όλα κάνουν ακριβώς αυτό που λέει ο Θεός. Και μόνο ένας άνθρωπος στέκεται μπροστά και αντιστέκεται. Και ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι ο Θεός δεν αφανίζει αυτόν τον άνθρωπο από το πρόσωπο της γης. Γιατί με τη χάρη του δέχεται να μιλήσει για δεύτερη φορά. Αλλά οι εντολές του Θεού, αδέλφια, δεν είναι κάτι το αστείο. Είναι καλύτερο να φοβηθείς τις εντολές του Θεού παρά οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι λένε, δεν μ' αρέσει αυτή η ιδέα του φόβου του Θεού. Δεν ακούγεται καλό. Γι' αυτό και πολλές φορές και οι μεταφραστές αντικαθιστούν τη λέξη φόβος με τη λέξη σεβασμός. Αλλά το έχουμε δει ήδη αυτό στον Ιωνά. Νομίζω παρεξηγούμε τη γραφή, αδελφοί. Αυτό που θέλει να μας πει η Βίβλος όταν μας μιλάει για τον φόβο του Θεού, είναι προσπαθεί να μας πει, βάλτε τα πράγματα σε μια σωστή ιεραρχία. Δηλαδή, κοιτάξτε τη ζωή σας και πόσα πράγματα φοβάστε.
Φοβάστε το μέλλον, φοβάστε αν θα γελάσει κάποιος μαζί σας, φοβάστε αν θα έχετε αρκετά λεφτά στην τράπεζα μεθαύριο, φοβάστε για άλλα πράγματα, αγχώνεστε, βλέπετε ένα φίδι και φοβάστε. Βλέπετε ένα ποντικάκι και φοβάστε. Κάποιοι βλέπετε μια κατσαρίδα και γίνεται ο χαμός από το φόβο. Μια κατσαριδούλα, ένα τόσο δά πραγματάκι. Και έρχεται ο Θεός και λέει, εντάξει, για να τα δούμε λίγο σε μια ιεραρχία. Εάν φοβάσαι μια μικρή κατσαριδούλα, δεν θα ήταν λογικό να φοβάσαι τον δημιουργό του σύμπαντος όλου? Δεν θα ήταν λίγο σε κάποια αναλογία αυτό το πράγμα? Εμένα που την έπλασα αυτή την κατσαρίδα. Καταλαβαίνετε τι προσπαθεί να μας πει η Βίβλος με την έννοια του φόβου του Θεού? Βάλε τα πράγματα σε μια σειρά. Μην ξεχνάς ποιος είναι ο Θεός. Φοβόμαστε λοιπόν τον Θεό επειδή οι εντολές του είναι σοβαρές. Και επίσης πρέπει να φοβόμαστε τον Θεό επειδή τα σχέδιά του δεν αλλάζουν. Ξέρετε, εδώ όταν λέει έγινε ο λόγος του Κυρίου προς τον Ιωνά εκ δευτέρου, μας λέει κάτι ακόμα αυτό. Δείχνει ότι το σχέδιο δεν έχει αλλάξει. Ξέρετε, όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πολλές φορές το αναβάλουμε, το αποφεύγουμε, κάνουμε διάφορα άλλα και ελπίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Είναι μια τάση που την έχω κι εγώ. Αλλά ο Ιωνάς ανακαλύπτει κάτι εδώ. Το σχέδιο του Θεού δεν αλλάζει από το πρώτο κεφάλαιο του Ιωνά στο τρίτο κεφάλαιο. Το σχέδιο του Θεού δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Ο μόνος που πρέπει να αλλάξει εδώ είναι ο άνθρωπος. Εμείς, ο Ιωνάς. Ο Θεός παραμένει ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες, αμετακίνητος. Το σχέδιο δεν αλλάζει, το μήνυμα δεν αλλάζει, ο Θεός δεν αλλάζει. Μια αποστολή δίνει ο Θεός και αυτή η αποστολή δεν αλλάζει. Άρα αυτό που πρέπει να αλλάξει είμαστε εμείς. Σταμάτα λοιπόν να φοβάσαι, γιατί ο Θεός δεν έχει μετακινηθεί ούτε μια σπιθαμή από το σχέδιό του και θα συνεχίσει να μας οδηγεί εκεί. Έχει βάλει το πιδάλιο της ιστορίας στη θέση του και δεν θα αποκλίνει από την πορεία του. Και τα άπειρα αποθέματα της παντοδυναμίας του Θεού θα κρατήσουν αυτό το καράβι σε σταθερή πορεία. Όταν, μπορεί να σας έχω ξαναπεί την ιστορία, αλλά ταιριάζει εδώ. Όταν ήμουν μικρός, ξεκίνησα πρώτη δημοτικού και με έστειλε για την πρώτη μέρα του σχολείου η μητέρα μου στο σχολείο. Οπότε πήγαινα ενθουσιασμένος στο σχολείο και καθώς φτάνω εκεί για πρώτη φορά, περνάω τη γωνία και ξαφνικά βλέπω στο προάβλιο ένα σωρό παιδιά να τρέχουνε πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, και εγώ δεν τα ξέρω τα παιδιά και ξαφνικά με πιάνει ένας τρομερός φόβος. Ξαφνικά ένιωσα, ενώ είχα πάει μέχρι εκείνη τη στιγμή ενθουσιασμένος, ένιωσα αυτό το κενό ότι ποιος είμαι εγώ εδώ μέσα, όλοι αυτοί γνωρίζονται ποιος είμαι εγώ. Και τι έκανα λοιπόν? Έτρεξα σπίτι μου. Και ήμουν σίγουρος, καθώς πήγαινα σπίτι, ήμουν σίγουρος ότι η μητέρα μου θα καταλάβαινε. Και θα μου έλεγε, εντάξει, αφού νιώθεις έτσι, αφού δεν θέλεις να πηγαίνεις στο σχολείο, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος, μπορείς να μένεις στο σπίτι. Αλλά η μητέρα μου, η σκληρή, με πήρε από το χέρι και με οδήγησε στο σχολείο. Και κατάλαβα ότι το σχέδιο δεν αλλάζει. Αυτός που πρέπει να αλλάξει είμαι εγώ. Η μητέρα μου αποφάσισε να με πάει στο σχολείο. Γιατί σου λέει, το παιδί πρέπει να μάθει γράμματα. Που ξέρεις, μπορεί κάποια μέρα να γίνει κήρυκας. Και ο Θεός πρέπει να μας στριμώξει. Γιατί που ξέρουμε εμείς, μπορεί κάποια μέρα να γίνουμε όλοι κήρυκες του μηνύματός του. Να είμαστε από άνθρωποι δειλοί και φοβισμένοι, να είμαστε άνθρωποι θαραλέοι, που ξέρουμε τι πιστεύουμε και το λέμε με παρησία αλλά και με αγάπη. Το σχέδιο δεν αλλάζει. Η αποστολή δεν αλλάζει. Άρα εσύ πρέπει να αλλάξεις. Ένα σχέδιο έχει ο Θεός και όλες του τις δυνάμεις τις έχει συγκεντρωμένες σε αυτό το σχέδιο. Και έχει ένα ιερό πείσμα ο Θεός για την εκπλήρωση του σχεδίου του. Εκ δευτέρου λοιπόν ήρθε ο λόγος του Θεού στον Ιωνά. Όμως προσέξτε, ανάμεσα σε αυτόν τον πρώτο λόγο και στον δεύτερο λόγο έχουν μεσολαβήσει πολλά. Δεν είναι ότι πέρασαν απλά κάποιες στιγμές.
Ο Θεός έβαλε τον Ιωνά σε συνθήκες που τον έκαναν να σκεφτούν. Πρέπει να φοβόμαστε λοιπόν τον Θεό. Έτσι, γιατί οι εντελώς του είναι σοβαρές, γιατί το σχέδιο δεν αλλάζει, αλλά και επειδή το σχέδιο είναι πάνσοφο. Κοιτάξτε στο εδάφιο 2. Στο εδάφιο 2 του 1ου και του 3ου κεφαλαίου, ο Θεός του είχε πει: «Σηκώθητη, ύπαγε εις Νινεβή». Στο εδάφιο 3 του 1ου κεφαλαίου, ο Ιωνάς διαβάσαμε τότε: «Εσηκώθη δια να φύγει εις Θαρσής από προσώπου του Κυρίου». Τώρα όμως είμαστε στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Και διαβάζουμε: «Και σηκώθη ο Ιωνάς και υπήγεν εις Νινεβή κατά των λόγων του Κυρίου». Όπως έπρεπε να είχε κάνει στο 1ο κεφάλαιο. Μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο εδώ. Μήπως υπάρχουν δύο Ιωνάδες? Ο ένας Ιωνάς ακούει το λόγο του Θεού και φεύγει από το πρόσωπο του Θεού προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Ο άλλος Ιωνάς ακούει το λόγο του Θεού και ενεργεί κατά τον λόγο του Θεού. Βλέπετε ότι υπήρξε τρικυμία και τον πέταξαν από το καράβι και σχεδόν πνίγηκε και είδε τον θάνατο κατάματα, αλλά τελικά σώθηκε. Όλα αυτά δεν έγιναν για να τη γλιτώσει απλά ο Ιωνάς. Όλα αυτά δεν έγιναν για να μπορεί να πει ο Ιωνάς: «Αχ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με έσωσες από τα κύματα που θα με πνίγανε. Σε ευχαριστώ για το ελαιό σου και τη χάρη σου. Τώρα λοιπόν, από εδώ και στο εξής, θα ζω μια ωραία ηθική, αξιοπρεπή ζωή. Θα πηγαίνω στην εκκλησία και θα είμαι ένας καλός άνθρωπος, όπως ήμουν πριν δηλαδή, και λίγο έτσι, μπορεί λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ». Όχι. Έχεις αποστολή. Δεν σε κάλεσε ο Θεός απλά για να απολαύσεις σωτηρία. Σε κάλεσε ο Θεός να κηρύξεις σωτηρία και να την κηρύξεις όπου σου πει Αυτός, όχι όπου διαλέγεις εσύ. Αυτό δεν σημαίνει να λέμε ότι το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί και να λέμε: «Θεέ μου, σήμερα δια του Πνεύματός σου οδήγησέ με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ακούσουν το δικό σου λόγο». Και εμείς έχουμε αποστολή, αδέλφια. Και η αποστολή λέει: «Σηκώθητη, ύπαγε». Για μας το λέει αλλιώς: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε». Όταν κάποιος κάθεται, το δύσκολο είναι να σηκωθεί. Αν σηκωθεί, ίσως μπορεί να συνεχίσει και να κάνει κάτι. Το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο. Ο Θεός λοιπόν, για να εκπληρώσει την αποστολή του, εργάζεται κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, σε δύο πεδία. Από τη μια πλευρά, ο Θεός εργάζεται στον κόσμο για να προετοιμάσει καρδιές, να ευαγγελιστεί αυτός ο κόσμος. Απ' την άλλη πλευρά, εργάζεται στις δικές μας καρδιές για να γίνουμε άφοβοι και θαραλέοι, γεμάτοι αγάπη, να μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού στον κόσμο. Δηλαδή, αυτή η αποστολή του Θεού δεν γίνεται αυθαίρετα, απρόσεκτα και ανοργάνωτα. Ο Θεός είναι πίσω από αυτήν και την καθοδηγεί. Γι' αυτό το δεύτερο σημείο είπαμε πρώτα απ' όλα: μη φοβάσαι τίποτα άλλο, να φοβάσαι το Θεό σου. Με την καλή έννοια. Δεύτερον, μη φοβάσαι, διότι ο Θεός είναι πίσω από τον λόγο τον οποίο σε στέλνει να κηρύξεις. Δεν το έχεις καταλάβει, αλλά είσαι σε πλεονεκτική θέση. Γιατί είσαι σε πλεονεκτική θέση? Για τον εξής λόγο. Διότι οι άνθρωποι στον κόσμο αυτό έχουν ανάγκη από το μήνυμα που έχεις να τους κηρύξεις. Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην έχει ανάγκη στην καρδιά του από ειρήνη στην καρδιά του? Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην έχει ανάγκη να δει δικαιοσύνη, να δει αλήθεια, να δει αγάπη? Αυτό δεν είναι το κήρυγμά μας. Λέμε ότι όλα αυτά, η ειρήνη, η χαρά, η δικαιοσύνη, η αλήθεια, η αγάπη, όλα αυτά φανερώνονται στο πρόσωπο του Χριστού. Μου κάνει εδώ μια εντύπωση, μια λεπτομέρεια. Λέει ο Θεός τον Ιωνά: «Κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίον εγώ λαλώ προς σε». Δηλαδή, θα κηρύξεις αυτά που εγώ σου λέω, όχι αυτά που θα σκαρφιζώσουν εσύ με το μυαλό σου. Γιατί άραγε? Μα για έναν απλό λόγο. Ο Ιωνάς, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, δεν έχει ιδιαίτερη αγάπη για τους ανθρώπους της Νινεβή. Και ο Θεός θέλει να περάσει το μήνυμα της δικής του αγάπης, όχι κάποιο άλλο μήνυμα που δεν εμπνέεται τόσο από την αγάπη του, όσο από άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτό το μήνυμα που λέμε στους ανθρώπους. Μιλάμε στους ανθρώπους και κηρύττουμε
βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων αυτό που ήδη το γνωρίζουν. Ότι ο Θεός είναι πραγματικός, ο Θεός είναι αληθινός. Κηρύττεις ότι η ζωή έχει τέλος, ότι υπάρχει κρίση, αλλά ότι η αγάπη του Θεού έχει αποκαλυφθεί σε ένα σταυρό. Και φέρνει τους ανθρώπους αντιμέτωπους με τον Θεό τους. Οπότε πες τους αυτά που λέει ο Θεός και πες τους τα όπως τα λέει ο Θεός. Πήγαινε Ιωνά να κηρύξεις αυτό που θα σου πω. Σηκώθηκε λοιπόν ο Ιωνάς και πήγε στην Νινεβή. Στο δεύτερο μέρος του τρίτου εδαφίου βλέπουμε «Η δε Νινεβή το πόλης μεγάλη σφόδρα, οδού τριών ημερών». Μεγάλη πόλη, σημαντική πόλη, που θα σε έπαιρνε τρεις μέρες για να τη διασχίσεις από τη μια πλευρά στην άλλη. Εδάφιο 4. «Και ήρχεσεν ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλη οδόν μιας ημέρας και εκήρυξεν και είπεν, έτι, 40 ημέρε και η Νινεβή θέλει καταστραφή». Ξεκινά λοιπόν το ιεραποστολικό οδηπορικό μέσα στην πόλη. Είναι η πρώτη του μέρα. Ακούστε κήρυγμα. Έτι, 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Λιτός ο λόγος, θα έλεγα. Σαφής. Χωρίς διευκρινήσεις και μάλιστα θα έλεγα και χωρίς ιδιαίτερη ελπίδα. Ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι που διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη βλέπουν κάτι τέτοια και λένε «Πω, τι σκληρός που είναι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη». Καμία σχέση με τον γλυκό Χριστό της Καινής Διαθήκης. Όμως κάνουν λάθος. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι τόσο σκληρός όσο νομίζουν οι άνθρωποι και ο Χριστός της Καινής Διαθήκης δεν είναι τόσο γλυκός όσο νομίζουν οι άνθρωποι. Να σας πω το λόγο. Όταν ακούτε αυτό το μήνυμα, 40 μέρες και θα έρθει καταστροφή. Εσείς ακούτε τι? Μόνο κρίση. Όπου μόνο αυτά έχει να πει ο Θεός. Μόνο αυτό εννοεί. Και ακούγεται λίγο έτσι στα αυτιά μας. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί αν θέλω να σε καταστρέψω, σε καταστρέφω κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να έρθω να σου το πω κιόλας. Να σου πω, έρχομαι να σου πω ότι σε 40 μέρες θα σε καταστρέψω. Μόνο και μόνο που σου λέω 40 μέρες, τι σημαίνουν αυτές οι 40 μέρες? Δεν το βλέπετε, δεν το ακούτε? Γιατί να σου πω ότι θα σε... Δηλαδή είναι σαν να σου λέω, έχεις χρόνο 40 μέρες να κάνεις κάτι. Δεν χρειάζεται να σου το ανακοινώσω, αν είναι να σε καταστρέψω και αυτή είναι η επιθυμία μου, μόνο να σε καταστρέψω. Δεν χρειάζεται να σου το πω, να σου το ανακοινώσω. Δεν χρειάζεται να σου στείλω μηνυτή. Εκτός εάν ο λόγος που σου ανακοινώνω ότι θα σε καταστρέψω είναι για να προβληματιστείς, να προλάβεις να αλλάξεις και να μην καταστραφείς. Μήπως τελικά αυτός είναι ο σκοπός? Και ξέρετε κάτι, αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που ο Θεός έδινε τέτοια μηνύματα κρίσης. Και πρέπει να διαβάζετε όλους τους προφήτες με αυτό το ερμηνευτικό πρίσμα. Μάλιστα, ο ίδιος ο Θεός, επειδή μπορεί εμείς να μπερδευτούμε, σε κάποιο χωρίο το έχει εξηγήσει αυτό ξεκάθαρα. Η Ιερεμίας, κεφάλαιο 18, εδάφια 7-8, μπορούμε να διαβάσουμε. Διαβάζουμε το εξής. Μιλάει ο ίδιος ο Θεός και λέει, «Εν τη στιγμή καθήν ήθελον λαλήσει κατά έθνους ή κατά βασιλείας», όπως εδώ με την ιστορία του Ιωνά, «δια να εκριζώσω και να κατασκάψω και να καταστρέψω, εάν μιλήσω ενάντια σε αυτό». Εδάφιο 8. «Εάν το έθνος εκείνο, κατά του οποίου ελάλησα, επιστρέψει από τις κακίας αυτού, θέλω μετανοήσει περί του κακού το οποίον ευουλεύθη να κάμω εις αυτό». Υπάρχει πιο ξεκάθαρος λόγος? Το μήνυμα είναι, ανακοινώνω καταστροφή, αλλά αν υπάρξει από σας μεταστροφή, επιστροφή, μετάνοια, πίστη, εγώ θα πάρω πίσω αυτό το οποίο σας ανακοίνωσα. Άρα το μήνυμα της κρίσης είναι μήνυμα ελπίδας. Μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη, όταν σταματούσαν οι προφήτες να μιλάνε, τότε έπρεπε να αρχίσει να φοβάσαι πραγματικά. Εδώ είναι Ευαγγέλιο. Πώς λέτε να το κατάλαβαν οι άνθρωποι της Νινεβή όμως αυτοί, γιατί δεν είναι, οι άνθρωποι της Νινεβή δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό του Ισραήλ.
Εδώ θέλω να θυμηθούμε αυτό που είπαμε για τον φόβο της απόρριψης, ε? Ο Ιωνάς πολύ πιθανόν να θυμόταν τον τρόπο με τον οποίο οι ομοεθνείς του αντιδρούσαν στα κηρύγματά του. Ε, μπορεί ο Ιωνάς όταν κήρυτε στο Ισραήλ να τον ακούγανε και του λένε ευχαριστούμε πολύ, είστε καλά, τόσο να ευλογεί. Εντάξει, μια ευγενική χειραψία, πιθανόν κάποιο σχόλιο και ύστερα φεύγουν σαν να μην συνέβη τίποτα. Το κήρυγμα δεν έφερνε αλλαγή στη ζωή τους. Έφερνε μια μικρή διακοπή στη ζωή τους. Ξέρετε, νομίζουμε και σε μερικούς από εμάς είναι βαθιά ριζωμένη η νοοτροπία αυτή, ότι οι άνθρωποι εκεί έξω δεν θέλουν να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Δεν το θέλουν. Άμα πας να τους μιλήσεις, θα το απορρίψουν σίγουρα. Γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Και οι κακοί δεν θέλουν να ακούσουν τα καλά νέα. Ή λέμε, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο πολύ εντυπωσιακό θαύμα, τότε ίσως τους πείθαμε. Ή αν φέρναμε τον πιο εντυπωσιακό ομιλητή, κάποιον ειδήμονα, κάποιον φιλόσοφο, κάτι, τότε αυτός με το λέγιν του, το εντυπωσιακό, μπορεί να τους κάνει να πιστέψουν. Αλλά εμείς τώρα, τι να πούμε, ποιος θα ακούσει εμάς? Πρέπει να το παραδεχτούμε. Ο Ιωνάς δεν έκανε και κανένα εντυπωσιακό κήρυγμα. Ούτε έκανε κάποιο θαύμα εντυπωσιακό. Μπορεί να κήρυτε και να μην κήρυτε με την ψυχή του. Αλλά κήρυτε το μήνυμα που του είχε δώσει ο Θεός. Ένα μήνυμα που έχει τον ίδιο τον Θεό πίσω του. Ένα μήνυμα που όταν το λες είναι σαν να το λέει ο ίδιος ο Θεός. Σαν να το λέει ο ίδιος ο Θεός. Και πώς μιλάει ο Θεός? Με μια πιο σύντομη φράση από αυτήν που κήρυξε ο Ιωνάς, ο Θεός, το έχουμε πει πριν λίγο, έφερε στην ύπαρξη το σύμπαν. Με δύο λέξεις, γεννηθεί το φως. Και έγινε φως. Και το μήνυμα του Ιωνά μοιάζει με αυτό του Ιωάννου του Βαπτιστή στην Καινή Διαθήκη. Μετανοείται! Ήγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Απλά λόγια, ξεκάθαρα. Λόγος δυνατός και δημιουργικός. Δεν μπορεί αυτός ο λόγος να φέρει φως στο σκοτάδι? Φως στο σκοτάδι μιας σκοτεινής καρδιάς? Ασφαλώς και μπορεί. Και μπορεί να φέρει φως στο σκοτάδι ακόμα κι αν δεν έχεις το λέγιν. Ακόμα κι αν μπερδεύεις τα λόγια σου και τραβλίζεις και δεν ξέρεις πώς να τα εκφράσεις ή μόνο με νοήματα μπορείς να τα εκφράσεις. Αν είναι λόγος Θεού, άσε τον Θεό να κάνει το έργο του. Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Οι άντρες της Νίνεβη επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Υπάρχει μετάνοια. Αλλά θέλω να δείτε τι μετάνοια είναι. Προσέξτε, είπαμε, πρέπει να, αντί να φοβόμαστε τον κόσμο αυτό, να φοβόμαστε τον Θεό. Ε? Και είπαμε ότι πρέπει να ζούμε με παρησία. Πρέπει να πούμε και το εξής. Μη φοβάσαι, γιατί πλησιάζει η ώρα της απροσδόκητης ανταπόκρισης αυτού του κόσμου στον Θεό. Πλησιάζει η ώρα του ερχομού της Βασιλείας των Ουρανών. Κοιτάξτε εδώ τώρα σε αυτό που συμβαίνει, έχουμε διάφορα να παρατηρήσουμε. Θυμάστε ότι η Νινεβή ήταν πόλη πόσων ημερών? 3. Κι όμως, προσέξτε, μιας μέρας κήρυγμα χρειάστηκε μόνο για να πιστέψουν οι άνδρες της πόλης των 3 ημερών. Αυτό ξέρετε τι πρέπει να σημαίνει? Δεν μπορεί να σημαίνει ότι ο Ιωνάς ως εκ θαύματος ευαγγέλισε την πόλη μόνος του σε μια μέρα. Ότι ο Ιωνάς διακτηνιζόταν από προάστιο σε προάστιο για να κηρύξει. Όχι. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε μια πόλη 3 ημερών να ευαγγελιστεί σε μια μέρα είναι η σκυτάλη να περνάει από τον ένα στον άλλο. Η αναμετάδοση του μηνύματος. Σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι όχι μόνο άκουσαν το μήνυμά του, αλλά έτρεξαν πιο πέρα να το μεταφέρουν σε διάφορες κατευθύνσεις. Άρα η εμβέλεια του μηνύματος είναι μεγάλη. Το άκουσε ο ένας, έτρεξε από εδώ, το είπε σε άλλους, εκείνοι το είπαν σε άλλους και το μήνυμα μεταδόθηκε. Με γεωμετρική πρόοδο, με τη δύναμη του πολλαπλασιασμού.
Έτσι λειτουργεί και η Βασιλεία του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πολλές φορές λέει ο Χριστός τη βλέπει σαν ένα μικρό σπόρο και λες ασήμαντο πράγμα είναι. Και όμως λέει μπορεί να γίνει ένα δέντρο πολύ σύντομα που καλύπτει όλο τον κόσμο. Να θα δούμε στο εδάφιο 6 ότι το μήνυμα είχε φτάσει και στον βασιλιά. Και δεν λέει ότι του το κήρυξε ο Ιωνάς αυτό προσώπος. Τόσο γρήγορα λοιπόν απροσδόκητη ανταπόκριση. Όλοι το μάθαν. Όχι μόνο αυτό όμως. Δεύτερον, κοιτάξτε, οι κάτοικοι της Νεβή είχαν προθεσμία. Πόσες μέρες? Σε αυτή την πόλη των τριών ημερών είχαν προθεσμία 40 μέρες. Αλλά οι άνθρωποι όλοι πίστεψαν και μετανόησαν επί τόπου, την ίδια μέρα. Δεν είπανε, όπως κάποιοι λένε. Α, 40 μέρες έχουμε. Εντάξει, μέχρι να περάσουν 40 μέρες, έχει ο Θεός. Ας αμαρτήσουμε λίγο όσο προλαβαίνουμε, ας γλεντήσουμε όσο προλαβαίνουμε και μόλις πλησιάσουν, ξέρω εγώ, στις 37η, 38η, εκεί να σοβαρευτούμε, παιδιά. Γνωρίζετε αυτή την αντίδραση, πολλοί κόσμοι σκέφτεται έτσι και εσείς έχετε σκεφτεί έτσι. Να μην χαραμίσω τα νιάτα μου, να τα αξιοποιήσω λίγο, να απολαύσω καμιά αμαρτία. Θα έχω τον Θεό στο μυαλό μου βέβαια, για να κανονίσω τις υποθέσεις μου αργότερα, γιατί είναι δεδομένο ότι θα ζω έτσι μέχρι βαθιά γεράματα. Όχι, ο Θεός καλεί τους ανθρώπους να δώσουν τη δύναμη της ζωής τους σε αυτόν, τη νιώτη τους. Σήμερα είναι μέρα σωτηρίας, λέει ο Λόγος του Θεού. Όχι αύριο, σήμερα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Δείτε και γιατί μετάνοια πρόκειται. Προσέξτε. Επίστευσαν εις τον Θεόν και κήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους. Δηλαδή πίστη, νηστεία, πένθος. Και όλοι συμμετέχουν για να εκδηλώσουν έντονα τη μετάνοιά τους. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν Ισραηλίτες. Κι όμως, αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο εκδήλωναν τη μετάνοιά τους οι Ισραηλίτες. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι της Νινεβή αποτελούν υπόδειγμα, μοντέλο μετάνοιας. Βάζουν γυαλιά τους Ισραηλίτες. Ξέρουν να μετανοούν σωστά, με όλη τους την ψυχή. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Η μετάνοιά τους δεν είναι περιορισμένη σε μία τάξη του λαού. Δεν μετανόησαν μόνο οι φτωχοί. Δεν μετανόησε μόνο ο λαός. Κοιτάξτε το εδάφιο 6. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και σηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε τη στολήν αυτού επάνωθεν εαυτού και σκεπάστη με σάκον και κάθισεν επί σποδού. Ακόμα και το πιο υψηλά ιστάμενο πρόσωπο της Νινεβή μετανοεί και αυτός. Τι δύναμη έχει τέλος πάντων αυτός ο λόγος ο προφητικός? Μια προτασούλα που είναι το μήνυμα του Θεού σαρώνει κυριολεκτικά μια ολόκληρη πόλη. Και κοιτάξτε τι κάνει αυτός ο βασιλιάς. Γιατί είναι φοβερό. Για μένα είναι συγκλονιστικό. Σηκώνεται από το θρόνο του. Και βγάζει το βασιλικό του ένδυμα που συμβολίζει την εξουσία του. Και γίνεται ένας με όλο του το λαό. Ισότιμος με όλους. Η μετάνοιά του, ξέρετε τι λέει? Δεν ενεργώ πλέον ως βασιλιάς. Μπροστά σε αυτό που ακούω από τον Θεό, γίνομαι κι εγώ ένας με όλους τους άλλους. Δεν έχω εγώ κάτι το ιδιαίτερο, δεν είμαι εγώ η εξαίρεση. Δεν βλέπω τον εαυτό μου πια ως βασιλιά. Υποτάσσομαι, υποκλίνομαι μπροστά σε μια άλλη βασιλεία. Μια βασιλεία που με εκθρονίζει. Η βασιλεία του Θεού έχει κάνει την εισβολή της δια του λόγου του Θεού. Δεν έχει έρθει με σπαθί ο Ιωνάς, ούτε με κάποιο δόρυ ή άλλο όπλο. Αλλά ο βασιλιάς παραδίδει τα όπλα. Έτσι νικάει η βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε το εδάφιο 7. Και διεκηρύχθη και γνωστοποιήθη εν την Νινεβή δια ψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη
οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μην γευθώσουν μηδέν, μηδέν αποσκίσουσι, μηδέν είδωρ να πείωσιν. Περνάει και επίσημο βασιλικό μήνυμα, διάταγμα, ως τελευταία βασιλική πράξη του βασιλιά, να νηστέψει όλος ο λαός. Προσέξτε, όχι να νηστέψουν μερικοί όσοι μπορούνε, να νηστέψουν οι άνθρωποι και τα κτίνη και τα βόδια και τα πρόβατα. Ούτε τα ζώα δεν αφήνει απ' έξω το διάταγμα. Αποτελούσαν και αυτά μέρος της κοινωνίας. Σου λέει, αν καταστραφεί η πόλη, θα καταστραφούν και τα ζώα. Άρα νηστεία και τα ζώα. Αλλά θα μου πείτε, μήπως ήταν καμιά ψευτονηστεία έτσι για τα μάτια. Όχι, λέει, όχι μόνο δεν θα τρώνε, δεν θα πίνουν κιόλας. Τους πιάνει ο φανατισμός του νεοφώτιστου εδώ. Θα κάνουν περισσότερα από αυτά που ζητάει ο Θεός. Θα μου πείτε, ναι, αλλά μήπως όλα αυτά είναι λόγια. Κατάλαβαν ποιες είναι οι αμαρτίες τους. Συνεχίζει το διάταγμα, εδάφιο 8. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξουν είναι ισχυρός προς τον Θεόν και ας επιστρέψουν είναι έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της ίνεντες χερσίν αυτών. Ο καθένας να επιστρέψει από την πονηρή του οδό και από την αδικία των χεριών του. Ξέρετε κάτι, κύριε, κάτι χρόνια πασχίζοντας να εξηγήσω πράγματα και πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου μιλούν σε κάποιο κήρυγμα και αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον δεν κατάλαβαν τι έλεγα. Έτσι. Δεν έπιασαν το μήνυμα που προσπαθούσα να μεταδώσω. Μου λένε και κάτι, μπορεί να είναι μια λεπτομέρεια του μηνύματος, κάτι άσχετο. Δεν μου λένε ότι ελέγχθηκαν, ότι σκοπεύουν να αλλάξουν νοοτροπία, ότι ξέρεις κάτι, μέχρι χτες το βλέπα έτσι, αλλά σήμερα που άκουσα το λόγο του Θεού, τώρα θα το σκέφτομαι αλλιώς. Θα σταματήσω να κάνω εκείνο που έκανα, θα κάνω κάτι άλλο. Ξέρετε κάτι, και στον Ισραήλ το ίδιο πράγμα γινόταν. Κύριοι ήταν οι προφήτες, έλεγαν. Ο Ισραήλ τίποτα δεν καταλάβαινε. Παρόλη την ευσέβειά του. Αλλά εδώ ο Ιωνάς μέσα στην κακή Νινεβή, με μια πρωτασούλα που δεν έλεγε πολλά, έχει τέτοια αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται ο Ιωνάς να τους πει συγκεκριμένα τα αμαρτήματά τους όπως έκαναν οι προφήτες στον Ισραήλ. Κάνατε τούτο, το συγκεκριμένο αμάρτημα, το άλλο, τίποτα. Όλοι λέει θα καταλάβουν μόνοι τους ποια αμαρτήματα έκαναν. Μετανοούν από μόνοι τους. Θυμίζει το Χριστό που ήρθε στο λαό του. Και διαβάζουμε «Εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν, αλλά ποιοι τον δέχθηκαν, άνθρωποι άσχετοι εξ εθνών». Και μάλιστα με πίστη που ο Χριστός είπε δεν την είχε δει πουθενά σε όλο τον Ισραήλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε το εδάφιο 9. Εδώ τώρα είναι η δήλωσή τους. Θα κάνουμε αυτή τη μετάνοια την ισχυρή. Εδάφιο 9. Τι σε ξεύρει. Αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργίες του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν. Τι σε ξεύρει, ποιος ξέρει. Ίσως ο Θεός να αλλάξει γνώμη. Δεν το απαιτούμε. Ελπίζουμε. Δεν πιστεύουμε ότι η νηστεία μας και οι προσευχές μας θα αναγκάσουν το Θεό να κάνει έλεος, όπως πιστεύαν κάποιοι δολολάτρες, ότι άμα κάνεις τα σωστά μαγικά κόλπα, οι θεοί αναγκαστικά ακολουθούν τη συνταγή. Όχι, αν θέλει ο Θεός, θα μας δείξει έλεος. Δεν μας το χρωστά το έλεος. Μας χρωστά οργή, μας αξίζει η οργή, γιατί είμαστε άδικοι. Αλλά αν μετανοήσουμε με όλη μας την καρδιά και φωνάξουμε στον ουρανό, ίσως ο Θεός να μας λυπηθεί. Δεν είναι οι άνθρωποι που λένε, σιγά μη μας κρίνει ο Θεός. Αυτοί λένε, λες να υπάρχει ελπίδα να μας ελεήσει ο Θεός. Δεν μου λέτε ποιος από εμάς περιμένει να δει τέτοια ανταπόκριση στο μήνυμα που έχουμε να δώσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν το περιμένουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είμαστε ιτοπαθείς. Έχουμε την ήττα στο τσεπάκι έτοιμη. Θεωρούμε την αποτυχία και την απόρριψη σίγουρη. Με απέρριψαν χτες, προχτές, παραπροχτές, και σήμερα το ίδιο θα γίνει. Τόσο σίγουροι είμαστε για την αποτυχία που δεν τολμούμε, δεν προσπαθούμε. Κρυβόμαστε. Υπάρχουν κάποιες ιστορικές έρευνες που λένε ότι υπάρχει περίπτωση την ημέρα που κήρυτε ο Ιωνάς να συνέβαιναν και κάποια περίεργα φυσικά φαινόμενα μέσα στην Νινεβή και να επηρέασαν αυτά τους κατοίκους. Λέγεται πως μπορεί να έχει γίνει έκλειψη ηλίου και γι' αυτό οι άνθρωποι ήταν ευαισθητοποιημένοι.
ή κάποιος κάτι άλλο που μπορεί να θεωρείταν κακός ιονός. Άλλοι λένε ότι υπήρξαν επιδρομές ξένων λαών στην πόλη τους ή ότι υπήρξε μια πείνα ή ένα σεισμός. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά δεν θα ήταν διόλου απίθανο να είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Θυμάστε και στο καράβι οι ναύτες ήταν πολύ πρόθυμοι να μιλήσουν και να ακούσουν τον Ιωνά επειδή υπήρχε η τρικυμία. Και δεν ξέρετε πώς η ιστορία μπορεί να αλλάξει ανθρώπους. Πολιτικές συνθήκες. Υπάρχουν κράτη τα οποία κάποτε διακήρυταν την αθεία. Και μετά πώς τα έφερε τα πράγματα η ιστορία και στα ίδια κράτη άνθρωποι επικαλούνται τον Θεό σε μεγάλα ποσοστά. Ο Χριστός κάποτε μας είπε ότι του έχει δοθεί πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε τα έθνη. Και εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Όταν ακούς το κάλεσμα του Θεού, καλείσαι να προχωρήσεις σε χώρους που ο Θεός προετοιμάζει για να ακουστεί το μήνυμά του. Προχωράς εκεί που κινείται ο ίδιος ο Θεός. Και αν γευτώ την απόρριψη, θα γευτείς την απόρριψη που βιώνει και ο Θεός. Θα έχετε κάτι κοινό με το Θεό εκεί. Καλό είναι. Αλλά αυτός ο Θεός κι αν απορρίπτεται στο παρόν, κινεί όλη την ιστορία προς την αποδοχή του μηνύματός του και της αγάπης του. Κινεί όλη την ιστορία προς αυτό που βλέπουμε στην Ινεβή. Μετάνοια, πίστη στη σωτηρία του και το όραμα ενός διαφορετικού κόσμου. Ένας κόσμος δικαιοσύνης και ειρήνης. Θα έρθει μια μέρα ένας καινούριος κόσμος που θα είναι χτισμένος πάνω στο κήρυγμα που ο Θεός μας δίνει. Θα μου πεις, ναι, αλλά τόσες φορές έχω βιώσει απόρριψη. Το ξέρω. Όπως απέρριψαν και το Χριστό και τόσους από τους ακολούθους τους όλη την ιστορία. Αλλά η ιστορία αυτή δεν είναι απλά μια ιστορία αυτού που συνέβη τότε κάποτε στην Ινεβή. Είναι η εικόνα του τι θα συμβεί στο τέλος της ιστορίας. Αυτή η εικόνα, προσέξτε, του βασιλιά που σηκώνεται από το θρόνο του και βγάζει τη στολή του, τη βασιλική. Αυτό τα λέει όλα. Στο τέλος μας λέει ότι κάθε γόνατο θα κλείνει μπροστά στον Ιησού Χριστό και θα αναγνωρίσει ότι εκείνος είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Αυτό που βλέπουμε στο βασιλιά της Νινεβή είναι αυτό που διακηρύττει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 15, όταν ηχεί η έβδομη σάλπιγγα. Και μετά διαβάζουμε, ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγιναν φωνές μεγάλες στον ουρανό λέγουσε «Εβασιλείε του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Αυτό είναι το όραμά μας. Και αυτό έρχεται, αυτή είναι η πίστη μας. Ότι έρχεται. Και θα έπρεπε αυτό να μας κάνει να ανατριχιάζουμε. Η βασιλεία του Θεού, απόλυτη δικαιοσύνη, απόλυτη. Υπάρχει κανείς εδώ που θα ήθελε μόνο μια σχετική δικαιοσύνη, λίγο συμβιβασμένη και νερωμένη, να σηκώσει το χέρι του, κάποιος που θέλει κάτι λιγότερο από απόλυτη δικαιοσύνη. Βασιλεία του Θεού, πραγματική ειρήνη. Μήπως κάποιος εδώ θέλει κάτι διαφορετικό? Μια έτσι δίθεν ειρήνη, μια Pax Romana, τους σαρώνουμε, τους καταστρέφουμε όλους και λέμε είναι ειρήνη. Ειρήνη ευγένειας, με κουτσομπολιά, πίσω από την πλάτη σου. Υπάρχει κάποιος που να μην θέλει πραγματική ειρήνη? Η βασιλεία του Θεού, αιώνια αγάπη. Μήπως κάποιος θέλει προσωρινή αγάπη? Αγάπη που λέει μετά από 10 χρόνια, εντάξει βαρέθηκα τώρα. Πάμε παρακάτω. Μας τελείωσε. Ή κάποιος που λέει μετά από 1 εκατομμύριο χρόνια, εντάξει, εκεί τελειώνει η αγάπη. Υπάρχει κάποιος που να θέλει κάτι λιγότερο από την αιώνια αγάπη? Πείτε μου κάτι, υπάρχει κάποιος που να θέλει κάτι λιγότερο από την απόλυτη δικαιοσύνη, από την πραγματική ειρήνη, από την αιώνια αγάπη που φέρνει η βασιλεία των ουρανών? Υπάρχει κάποιος που να ικανοποιείται με κάτι λιγότερο? Πες μου πώς καταφέρνεις και ζεις αν σου αρκούν
τόσο λίγα. Δεν φοβάμαι λοιπόν, γιατί με γεμίζει το όραμα του κόσμου που έρχεται. Δεν φοβάμαι για τη μεγαλύτερη απόρριψη, δεν φοβάμαι ακόμα για το θάνατο, γιατί είδα ολόκληρη τη βασιλεία στον Σταυρωμένο. Στον Σταυρωμένο Ιησού Χριστό είδα την απόλυτη δικαιοσύνη που έρχεται και ήδη είναι. Στον Σταυρωμένο Ιησού Χριστό είδα την πραγματική ειρήνη. Στον Σταυρωμένο Ιησού Χριστό είδα την αιώνια αγάπη. Γιατί πάνω στον Σταυρό είδα τον πόνο της αγάπης Του. Είδα το αίμα να στάζει και κοίταξα στα μάτια του Χριστού. Τι έβλεπε άραγε ο Χριστός εκεί πάνω στο Σταυρό? Κοίταξα στα μάτια Του και είδα. Στα μάτια του Χριστού είδα το λιοντάρι να κάθεται δίπλα στο αρνάκι. Στα μάτια του Χριστού είδα ποτάμια να αναβλύζουν μέσα στην έρημο. Στα μάτια του Χριστού είδα τον τυφλό να βλέπει. Είδα τον χολό να πηδά σαν το ελάφι. Είδα το φως στο σκοτάδι και είδα αναρρύθμιτα τέκνα του Αβραάμ σε όλο τον κόσμο να υμνούν το όνομά του από κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό. Δεν θα φοβηθώ, γιατί αυτός ο κόσμος που είδα ήταν όλος μέσα στα μάτια του Ιησού Χριστού, του Σταυρωμένου, του Κυρίου μου. Με αυτόν στην καρδιά μου θα μιλώ. Κι αν κάποιος πει στο τέλος ότι τελικά δεν ήταν αλήθεια αυτά που έλεγες, το μόνο που θα μπορώ να πω είναι ήταν ακόμα και από την αλήθεια ανώτερα. Ήταν πιο θαυμαστά από οτιδήποτε μπορώ να φανταστώ. Σε κάτι τέτοιο θέλω να δώσω όλη μου τη ζωή και σε τίποτα λιγότερο. Απόλυτη δικαιοσύνη, πραγματική ειρήνη, αιώνια αγάπη, η Βασιλεία του Θεού θα θριαμβεύσει και εμείς ας βγούμε να μιλήσουμε για αυτήν άφοβα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας.